Θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης να προσέχουν στις 18 του Οκτωβρίου στο επιμελητήριο της ΚΟΟΠ που θα γίνουν εκλογές ώστε να προκύψει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο να ασχοληθεί με τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι πάρα πολλά και απαιτούν συλλογική προσπάθεια. 18 Οκτώβρη είναι Κυριακή. Θα στείλουμε γραπτή ανακοίνωση για όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ καλώ όλους τους συναδέλφους να ρίξουν ενδιαφέρον. Εστιατόρια, καφετέρειες. Θα είναι σύλλογος εστίασης ΚΟ, ναι. Αφορά όλο το νησί. Είτε κανονικής εστίασης που είναι εστιατόρια, πιτσαρίες, πισταρίες κλπ. Mm-hmm. Είτε πρόχειρης εστίασης που αφορά καφετέρειες, αναψυκτήρια κλπ. Μάλιστα. Είναι ένας, όπως καταλαβαίνετε, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που απασχολούνται στον τομέα αυτό. Όσο μεγαλύτερη συμμετοχή υπάρχει, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο σύλλογος και θα μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα και να αμυνθεί απέναντι σε τόσες πιέσεις που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια. Καλό όποιον ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή για υποψήφιο στο Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει τηλέφωνο στο 21982. Mm-hmm. Θα γίνουν βέβαια γραπτές ανακοινώσεις και για αυτό το θέμα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποια εκπροσώπηση, ήταν το παλιό Σωματείο Εστιατόρων. Υπήρξε το παλιό Σωματείο Εστιατόρων, Φιλοξενία, mm-hmm. η οποία, το οποίο ουσιαστικά θα ανασυσταθεί με την προσήκη άλλων ανθρώπων βέβαια που ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Και θα είναι και λίγο ευρύτερο τώρα γιατί περιλαμβάνει και, είπαμε, και την πρόχειρη εστίαση. Και τα κυρίαρχα ζητήματα, ας πούμε, του κλάδου που μπαίνουν. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι οι πιέσεις που δεχόμαστε από από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, πιέσεις που έχουν να κάνουν με εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων που ξεπηδούν σαν συνέχεια καινούργιες και που όπως γνωρίζετε είχαμε κάνει και μια εκτενή αρθογραφία πάνω στο θέμα αυτό, mm-hmm. Οι αυξημένες εισφορές που απαιτούνται είτε έχουν να κάνουν με το ΙΚΑ είτε με εφορία, τα υπέρογκα πρόστιμα. Το θέμα του ΟΑΕ που επίσης είναι πανελλαδικό. ΟΑΕ, όλα αυτά βέβαια. Η οικονομική κρίση που έχει αγγίξει πάρα πολλούς συναδέλφους. Το διφοδό τοπικά, μιας και υπάρχουν ακόμα διφοδό, βέβαια. Όλα τα προβλήματα απασχολούν τον κλάδο μας γενικότερα. Ωραία.